Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατανέμονται στους Δήμους της χώρας από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων από το τέλος ακίνητης περιουσίας το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ερών αντιστοιχούν 137.880 ευρώ. Μας έβαλαν 42.000 ευρώ φόρο. Πέρσι πληρώσαμε 4.000 ευρώ. Μας βάλαν έμφυα 131.000 ευρώ. Το προηγούμενο έτος είχαμε πληρώσει 7.000 ευρώ. Δηλαδή μας δίνουν 40.000 και μας παίρνουν 130.000. Αυτό αν μη τι άλλο είναι κοροϊδία. Διότι τι είναι ο Δήμος. Στο Δήμο έχουν φορτώσει όλες τις υποχρεώσεις του κράτους, εσύ, σχολεία, εκπαίδευση, πολιτιστικά, τα πάντα, και κόβουν και συνεχίζουν τις περικοπές ταχύτατα. Θέλω να τονίσω, σαν μέλος και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, ότι αυτό το τελευταίο καιρό η μόνη που ήταν συνεπής στην προσπάθεια της χώρας για ανάκαμψη οικονομική ήταν οι Δήμοι, οι οποίοι 670 εκατομμύρια τα καλύψαν όλα. Ενώ το κράτος ήταν με ένα τεράστιο παθητικό δισεκατομμυρίων μέσα στα ταμεία του. Ενώ οι Δήμοι ό,τι περικοπές τους είχαν ζητηθεί τις κάνανε, διότι συμβάλανε στην προσπάθεια αναγέννησης και ανάκαμψης της χώρας μας. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί συνέχεια. Δεν μπορεί να σου φορτώνουν υποχρεώσεις και να σου κόβουν λεφτά. Επίσης, ποσό 14 εκατομμυρίων ευρώ, 366.280 στους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Ερών, προέρχεται από το τέλος διαφήμισης του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2015. Ναι. Η ελληνική πολιτεία μας είπε ότι για τον ΤΑΠ, για το έτος 2015, δηλαδή για το έτος που εκτελείται ο προϋπολογισμός σήμερα, ναι, να υπολογίσουμε περίπου στις 28.000 και κάποια ακόμη ευρώ. Ως Δήμος. Ωραία, δηλαδή αυτά τα χρήματα τα παίρνει από τον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ η ελληνική πολιτεία, ναι, και είχε δεσμευθεί το Σεπτέμβριο όταν κάναμε τον προϋπολογισμό εμείς του 2015, το Σεπτέμβριο του 2014, είχε δεσμευτεί η ελληνική πολιτεία ότι θα μας έστελνε 28.370 ευρώ. Πού είναι το θέμα σας τώρα, δεν σας στέλνει. Στον 10ο του 2015, και ενώ έχουν περάσει δηλαδή στην εκτέλεση του προϋπολογισμού, μας έχουν στείλει με αυτή την τελευταία κατανομή που έγινε από ό,τι βλέπω το έγγραφο μπροστά μου στις 29 Σεπτεμβρίου του 2015, στέλνουν τις 13.350 ευρώ. Στέλνουν περίπου τα μισά δηλαδή. Έχετε να πάρετε και άλλα δηλαδή. Ναι, έχουμε να πάρουμε κι άλλα, αλλά δεν είμαστε αισιόδοξοι, καθώς η χρονική περίοδος εκνέει και αν τελειώνει ο χρόνος θα μας πούνε, όπως διαισθανόμαστε όλοι εδώ στο Δήμο, ότι ό,τι πήρατε πήρατε, αφού τέλειωσε το 2015, τα υπόλοιπα δεν θα εισπραχθούν. Φτάσαμε σε σημείο να πάρουμε τώρα για το Δήμο Ηρακλής 45.027 ευρώ για τον Εμάνη Παπά, όπως είδα. Ναι. Τα λέμε και ευχαριστώ για χρήματα τα οποία τα περιμέναμε, είναι θεσμοθετημένη πόρη αυτή, ουσιαστικά, και παίρναμε γύρω στις 120.000. Και τώρα παίρνουμε 45, μόνο ζήτω και τα... Περιμένετε, φόροι που εμείς οι πολίτες πληρώναμε ειδικά για την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ωραία. Και φτάνουμε σε σημείο να λέμε τι καλά πήραμε 45.000. Εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει αυτό. Άλλα είναι τα θέματα. Τι θέλετε, σας αγγίζει, δεν θέλετε λεφτά. Άμα είναι, δεν τα πάρετε. Βεβαίως και θέλουμε. Αλλά θέλουμε τα χρήματα τα οποία πρέπει να μας αποδοθούν. Όπως είναι παράδειγμα τα παραγκαστέντα που πολύ εύστοχα τα έχει βάλει ο κύριος Νότας, όπως είναι η ΣΑΤΑ που έχει πολύ καιρό να πάρουμε, όπως είναι οι πόροι που μειώθηκαν, και ΣΑΤΑ δηλαδή τώρα λέμε, από ένα 100 που έπρεπε να παίρνει ο δημοσιογράφος, παίρνει 230-240 και λέμε, έστω αυτή, δώστε την. Μιλάμε για τα παρακρατήρια, για χρήματα τα οποία παρακρατήθηκαν από τους Δήμους όλα τα χρόνια από το 2004 και μετά. Και δεν τα έχουμε πάρει εδώ και 5-6 μήνες. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμούς. Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων, ρημοτούμενων ή απαλυτρωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων, και το υπόλοιπο και την κάλυψη άλλων αναγκών.